Καλησπέρα σας. Κάναμε το 1-0 στη σειρά, η οποία όπως καταλαβαίνετε και το ξέρουμε όλοι είναι best of 5. Οπότε πρέπει άμεσα να ξεχάσουμε τι έγινε σήμερα και να προετοιμαστούμε το επόμενο παιχνίδι στο γήπεδό μας. Νομίζω ότι ελέγξαμε σε όλη τη διάρκεια των 40 λεπτών το ρυθμό του παιχνιδιού μέσω της άμυνά μας, μέσω της καλής επίθεσης. Είχαμε καλή ισορροπία στο να εκτελέσουμε και από μέσα και από έξω, να επιτεθούμε με drive στο close-out από την αδύνατη πλευρά, να δώσουμε πάντα αρκετές πάσες, χωρίς να πασάρουμε, είμαστε πραγματικά καλή ομάδα, και να, όπως είπα, να κερδίσουμε μια δύσκολη ομάδα. Εδώ είναι πολύ δύσκολη ομάδα Παναθηναϊκός, ιδίως εδώ, στην έδρα της, αλλά τα παιδιά έκαναν μια σοβαρή προσπάθεια σήμερα. Παίξαμε για μια ακόμα φορά ένα συμπαγές μπάσκετ και στις δύο πλευρές του γηπέδου, με αποτέλεσμα να κάνουμε το 1-0. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποια ερώτηση για τον coach. Coach, καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω αν είχατε 6 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και μέσα σε αυτούς δεν ήταν ούτε ο Κάναν ούτε ο Πίτερς, που είναι παραδοσιακά 2 από τους καλύτερους σουτέρ. Είναι αυτό δείγμα και για τα επόμενα παιχνίδια η ομαδικότητα σε μεγάλο βαθμό, το να μην βασίζεται μόνο σε 2 από τους καλύτερους σουτέρ? Νομίζω ξέρετε ότι τα τελευταία 3 χρόνια αυτό συμβαίνει. Συχνά παίξαμε μεγάλες απουσίες μέσα στη χρονιά ή με παίκτες που ντεφορμαρίστηκαν ή με αυξομοιώσεις και στην ψυχολογία μας λόγω των τραυματισμών και όλων αυτών που συνέβησαν φέτος. Παρά αυτά, πάντα βαζιζόμαστε στο ομαδικό μας παιχνίδι. Πάντα υπάρχουν παίκτες που θεωρούμε ότι έχουν ποιότητα και ψηλό ταβάνι. Και νομίζω ότι όταν παίζουμε μαζί, αυτό το μπάσκετ πρεσβεύουμε, ότι οι παίκτες είναι πολύ σημαντικοί, οι παίκτες κερδίζουν τα παιχνίδια. Αλλά τα κερδίζουν όταν παίζουν μαζί, όταν είναι συμπαγής και σε άμυνα και σε επίθεση. Coach, το γεγονός ότι πριν από μερικές ημέρες ο Παναθηναϊκός πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης, είναι το γεγονός ότι αυτό φέρνει πάντα μία αύρα, το έχετε ζήσει κι εσείς. Είναι κάτι το οποίο δίνει στους παίχτες και στο staff ένα έξτρα κίνητρο? Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να σκεφτώ εγώ και να απαντήσω για το πώς ο καθένας εσωτερικά μέσα του αναλύει τα δεδομένα και την κατάσταση. Μπορείς να το πεις αυτό ότι έχουμε κίνητρο να παίξουμε εναντίον μιας ομάδας που πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης, ήταν η καλύτερη στο Final Four. Όμως, ξέρετε, από την άλλη, ο Παναθηναϊκός παίζει με μεγάλη αυτοπεποίθηση τώρα, γιατί έχει πετύχει ένα πολύ σημαντικό στόχο της χρονιάς. Η έδρα ήταν μαζί του σήμερα, η ατμόσφαιρα ήταν αυτή που ήταν. Και το κίνητρο πάντα είναι ψηλό όταν είναι να πάρεις ένα τίτλο. Καταλάβατε, νομίζω δεν χρειάζεται ιδιαίτερο κίνητρο. Σε αυτά τα παιχνίδια και για τους προπονητές είναι εύκολο. Δεν χρειάζεται να πιέσει τους παίκτες. Ξέρουν πολύ καλά τη σημασία τους, ξέρουν τον αντίπαλο, είναι alert και αμυντικά και επιθετικά, γιατί. Και ξέρουν ότι πρέπει να στηριχθεί ο ένας τον άλλον και όχι ο καθένας μόνος του, γιατί το επίπεδο του αντιπάλου είναι υψηλό.